Αυτό είναι το ένα βιντεάκι και μετά πάμε στα παιχνίδια. Ωχ! Σαν να κάνω. Ναι. Θα το θαυμάσαι εσύ. Θα πάει άλλο μετά, θα το κάνουμε μετά εμείς. Θα κάνουμε και εμείς, βρε. Για να το δείξεις. Αυτό να βάζεις και στόχο, να το κάνεις το πέντε. Βλέπετε πως έσασταν ότι δεν επιδράτε με το περιβάλλον, μπορείτε και κινήσετε άνετα, δεν υπάρχει αντίσταση. Και μετά όταν μεταπηδήσετε στο πεδίο του Higgs, ναι, βλέπετε ότι επιδράτε με το περιβάλλον, αυτό το κάνει το λαμπύρισμα του γύρου σας, και αν κουνήσετε το χέρι σας, αφήνει πίσω μια γραμμή αυτή η κόκκινη, που σημαίνει ότι έχετε πια αποκτήσει μάζα και υπάρχει μια αντίσταση, δεν κινείται ελεύθερα το χέρι όπως πριν. Αυτό το προκαλεί το οποίο του Higgs, επειδή πια αποκτήσατε μάζα. Έχω έρθει αυτές τις μέρες στην Τρίπολη για την έκθεση, τη διαδραστική και έκθεση του ΣΕΡ. Εδώ πέρα ήρθα για να γίνει το στήσιμο της έκθεσης, η εκπαίδευση των ξεναγών και να σιγουρευτούμε ότι όλα είναι εντάξει για να ανοίξουμε τις πόρτες μας για το κοινό σήμερα. Θα μας πείτε λίγο τι περιλαμβάνει η έκθεση και βέβαια ταξιδεύει ανά την Ελλάδα. Η διαδραστική έκθεση του ΣΕΡΝ έχει ταξιδέψει σε πάνω από 10 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σκοπός της είναι να ενημερώσει τους επισκέπτες της για το τι ακριβώς γίνεται στο ΣΕΡΝ, τι γίνεται με τις τεχνολογίες που υπάρχουν εκεί πέρα και τα πειράματα που γίνονται, τι σκοπό έχουν. Θα είναι στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και οι ώρες που θα είναι διαθέσιμες για το κοινό είναι από το πρωί από τις 10 μέχρι τις 8 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο εκεί που έχετε πάει, στις πόλεις που έχετε πάει? Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων μας ζητάνε και κάποια παράταση ώστε να μείνει περισσότερο η έκθεση. Και μάλιστα και στην Τρίπολη υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που ακυρώσαμε τη σχολεία που ήθελαν να έρθουν για να τη δουν. Έχει υπάρξει δηλαδή προγραμματισμό σχολείων για να έρθουν? Ναι, τα πρωινά είναι κυρίως κλεισμένα από σχολεία.
θα είναι από το πρωί από τις 9 μέχρι τις 2 και μετά θα είναι αποκλειστικά για το κοινό. Αλλά αυτό δεν απαγορεύει παρόλα αυτά στους υπόλοιπους να έρθουν και να την επισκεφτούν κατά τις πρωινές ώρες. Όχι, θα έχουν την ευκαιρία να δουν. Υπάρχουν κάποιες αφίσες εισαγωγικές στην αρχή που ενημερώνουν γενικά για το ΣΕΝ, που βρίσκεται, κάποιες βασικές θεμελιώδεις αρχές και τα σχετικά. Υπάρχει μια διαδραστική κατασκευή όπου θα έχουν την ευκαιρία με ένα διασκεδαστικό τρόπο να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται στο ΣΕΝ. Και στη συνέχεια πάλι θα υπάρξουν κάποιες άλλες αφίσες. Βέβαια υπάρχουν και ξαναγή για οποιαδήποτε απορίες και ερωτήσεις. Το ΣΕΝ είναι ένα από τα μεγαλύτερα, ένα από το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο. Βρίσκεται στα σύνορα Γαλλίας και Ελβετίας. Ένα μέρος των εγκαταστάσεων είναι υπέργειο, αλλά ένα πολύ σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεων είναι υπόγειο, που υπάρχουν επιταχυντές, μέσα στους οποίους επιταχύνονται πρωτόνια, χτυπιόνται μεταξύ τους, κάνουν και ανακαλύπτουμε νέα ύλη. Εδώ ακριβώς, σε αυτή την έκθεση, θα δείτε πώς συμβαίνει αυτό. Και επίσης θα δείτε και τι άλλο συμβαίνει. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο η τεχνολογία, πώς χτυπιόνται τα πρωτόνια μεταξύ τους και δημιουργείται νέα ύλη, αλλά βγαίνουν και καινούργιες τεχνολογίες από το ίδιο το ΣΕΝ. Το web, το παγκόσμιο πλέγμα πληροφοριών που έχουμε σήμερα, ξεκίνησε από το ΣΕΝ. Ο αξονικός τομογράφος ξεκίνησε από το ΣΕΝ. Θεραπείες για το καρκίνο, θεραπείες ανδρονίων που είναι καινούργια θεραπεία, ξεκίνησε από το ΣΕΝ. Έχουν πάει και αρκετοί φοιτητές, εκπαιδεύονται εκεί, μαθαίνουν κάποια πράγματα. Έχουμε μια καλή συνεργασία μέχρι τώρα με το ΣΕΝ. Πηγαίνουν φοιτητές μας είτε για πρακτική άσκηση, κάθονται κάπου έχουν το διάστημα, μαθαίνουν νέες τεχνολογίες, είτε και φοιτητές για διδακτορικό, για έρευνα. Μακροχρόνια δηλαδή, κάθονται 2 χρόνια, προχωράνε την έρευνά τους εκεί, σε συνεργασία με το δικό μας πανεπιστήμιο. Θέλω να μας πείτε, κύριε καθηγητά, πώς η επιστήμη για τον απλό κόσμο είναι λίγο πιο μακρινό. Δεν μπορεί να φανταστεί, και όπως είπατε, ότι πράγματα που τα έχει ζήσει, όπως ο αξονικός τομογράφος, όλοι έχουμε κάνει μια αξονική τομογραφία. Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει πιο κοντά η επιστήμη και οι νέες τεχνολογίες? Νομίζω τέτοιες εκθέσεις βοηθάνε σε αυτόν τον στόχο. Και είναι μια έκθεση την οποία απομονούν και μεγάλοι και παιδιά. Έχει και παρουσιάσεις, έχει βίντεο, έχει και παιχνίδια για παιδιά που είναι εκπαιδευτικά παιχνίδια μέσα από αυτά. Μπορεί κάποιος να καταλάβει καλύτερα, για παράδειγμα, πόσο δύσκολο είναι να βάλεις 2 πρωτόνια να χτυπήσουν μεταξύ τους. Δεν είναι απλά τα σπρώχνω, τα τσουλάω και χτυπάνε. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί να μάθει κανείς για σημερινές, για τεχνολογίες που βρίσκεται στην καθημερινή του ζωή. Αξιότιμε. Πλήθανε του Πανεπιστημίου Παραγωνίσου, κύριε Ματσέλο. Αγαπητέ ταξίαρχε, αγαπητοί προσεκλημένοι και παρευρισκόμενοι, πάντες οι άνθρωποι που οι λένε ορεύονται. Ορμόμενοι από αυτή την αριστοτελική λύση που μας αποκαλύπτει την ανθρώπινη φύση, οι επιστήμονες είχαν οραματιστεί μια παγκόσμια βάση ικανή να συνδέεται με πολλές πηγές δεδομένων, έτσι ώστε κάθε σημαντική πληροφορία να γίνεται άμεσα προσιτή στον καθένα. Ο παγκόσμιος ιστός ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1989 το ΣΕΡΝ. Όταν το ΣΕΡΝ ιδρύθηκε τη δεκαετία του 50, έγινε το πρότυπο ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σήμερα, με τον μεγάλο επιταχυντή συγκρόμενο δεσμό Ανδρονίων, έχει γίνει το πρώτο πραγματικά παγκόσμιο εργαστήριο. Το ΣΕΡΝ βρίσκεται στην πρωτοπορία της ανθρώπινης αναζήτησης για τη γνώση, μιας αναζήτησης για ό,τι οι αισθήσεις μας δεν μας φανερώνουν και δεν μας πληροφορούν. Μιας αναζήτησης που έχει τις ρίζες της στα βάθη των απαρχών του πολιτισμού. Τα πειράματα και η παραγωγή γνώσης διαμορφώνουν μια νέα αφήγηση του ανθρώπινου νου και την κοσμογονία. Μια νέα απάντηση σε αυτό που κάλυπταν με θαυμαστό τρόπο η παλή μύθη, σαν και αυτόν τον πελασγικό, της ευρυνόμης και του οφείωνα και φιλοσοφική στοχασμή όπως αυτή των προσωπικών. Νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής και τυχερός που στην πόλη μας, στο Δήμο μας, έχουμε ένα ζωντανό κύτταρο εκπαίδευσης με σοβαρό επιστημονικό υπόβαθρο. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δικαίως
Έχει περίοδο θέση στο κράτο των καλύτερων και αναγνωρισμένων σχολών τη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά από πρόταση του πρίτεν κυρίου Μασέλ, για να στηρίξουμε αυτή εδώ την ιδιαίτερη και τόσο σημαντική έκθεση του ΣΕΠ, αποδέχθηκα αμέσως το αίτημα αυτό και με χαρά είμαστε συμπληρωμένοι. Γιατί πάντα πίστευα και πιστεύω ότι το μέλλον ανήκει στη νέα γενιά και τις αναζητήσεις της. Η χώρα μας, όπου είναι δεκτό μέλος αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας, αποδεικνύει για πρώτη φορά ότι έχει μυαλά ανεκτήμητης της αξίας και πολύ ανεπτυγμένο μορφωτικό επίπεδο και επιστημονική κατάρτιση. Όπου κι αν έχουμε ασχοληθεί ως Έλληνες, σε οποιαδήποτε ειδικότητα έχουμε διαπρέψει στην ιατρική, στη φυσική, στην αστρονομία και σε πολλούς άλλους κλάδους επιστημονικού ενδιαφέροντος και έρευνας. Βέβαια, το θλιβερό της υπόθεσης είναι ότι δεν μπορούμε πλέον αυτά τα μυαλά να τα κρατήσουμε εδώ στη χώρα μας. Αισθάνομαι ξεχωριστή χαρά και τιμή που προλογίζω την παρούσα εκδήλωση ως πρίτανης του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της Περιφέρειας του Πελοποννήσου, αλλά και ως ερευνητής και ακαδημαϊκός δάσκαλος. Και τούτο γιατί το να υποδεχόμαστε στην έδρα του Πανεπιστημίου μας μια εξαιρετικά εντυπωσιακή και συνάμα διαδραστική έκθεση ενός τόσο γνωστού και καθιερωμένου ερευνητικού κέντρου παγκοσμίως, όπως είναι το ΣΕΡΝ, μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τη συγκεκριμένη συνεργασία, ενώ παράλληλα μας παρακινεί να αναλογιστούμε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας ως προς τη διάχυση της γνώσης απέναντι στους φοιτητές μας αλλά και στην τοπική κοινωνία, της οποίας αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι. Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η δημιουργία του σύμπαντος αποτέλεσε διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα στα οποία κλείθηκε να απαντήσει ο ανθρώπινος στοχασμός και η επιστημονική έρευνα. Το ερώτημα συνεχίζει να παραμένει ελκυστικό και να οθεί τους επιστήμονες σε διαρκή αναζήτηση. Οι απαντήσεις της συναφούς εφαρμοσμένης έρευνας διαδέχονται η μια την άλλη και η παγκόσμια επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα παρακολουθεί με αμύωτο ενδιαφέρον τις οικίες ανακαλύψεις. Ιδιαίτερα δε το τούνελ του μεγάλου επιταχυντή αδρονίων LHC και τα αποκαλούμενα μεγάλα πειράματα του αιώνα, τα οποία πραγματοποιούνται στο ΣΕΡΝ, έχουν μαγνητήσει τους ειδικούς επιστήμονες αλλά και το ευρύτερο κοινό. Πολλοί είναι αυτοί που αναμένουν την προσθήκη νέων δεδομένων στον χώρο, που θα μειώσουν την αγνωσία μας ως προς την προαίρεση του σύμπαντος και θα δείξουν τα διαρκώς διευρυνόμενα όρια της επιστημονικής ανακάλυψης. Ίσως μάλιστα σε καιρούς πολύπλευρης κρίσης όπως η σημερινή, η επέκταση της γνώσης μας σχετικά με την προαίρεση του σύμπαντος που μας περιβάλλει. Ιδιαίτερα για αυτή την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης, ώστε να οργανωθεί αυτή η συζήτηση και αυτή η έκθεση για ένα πολύ σημαντικό θέμα, για το τι ακριβώς εξελίσσεται μέσα στο μεγαλύτερο εργαστήριο που έχει δημιουργηθεί ποτέ στον κόσμο, που είναι το εργαστήριο των επιταχυντών, το γνωστό ΣΕΡΝ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί παρίστανται εδώ τόσο ο κύριος Πιλιόπουλος όσο και η κυρία Παπαδοπούλου. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω ότι η δημιουργία του κόσμου, του αρχαίου κόσμου, ήταν ένα από τα σημαντικά φιλοσοφικά και πολιτικά προβλήματα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον 20ο αιώνα. Όταν στις αρχές του 20ου αιώνα ο Max Planck μαζί με όλους τους υπόλοιπους μεγάλους φυσικούς εθεμελίωσε την κβαντομηχανική θεωρία, ήταν η μεγαλύτερη επανάσταση που μπορούσε να γίνει, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη μετάβαση από την ηλεκτρονική μηχανική στην κβαντομηχανική. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή η φιλοσοφική αλλά και η επιστημονική αναζήτηση όλων αυτών των φυσικών αγνώστων παραμέτρων αποτελούν και τον σημαντικότερο πόλο για να προσελκύουν το ενδιαφέρον των σημαντικότερων επιστημόνων στις θετικές επιστήμες. Δεν θα ξεχάσει κανένας τους μεγάλους διαλόγους αλλά και τις μεγάλες συγκρούσεις που γίνανε στο Μεσοπόλεμο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, ιδιαίτερα δε στην ομάδα των επιστημόνων του Βερολίνου. Το μου είναι περίπου 10 φορές μικρότερο από τις διαστάσεις αυτού. Αν κοιτάξουμε το άτομο, μέσα εδώ θα δούμε ότι υπάρχει ένας πυρήνας.
ο πυρήνας είναι 100.000, 10 με 100.000 φορές μικρότερος από το άτομο. Το άτομο είναι σχεδόν άδειο. Έχει μέσα όλη σχεδόν η μάζα του ατόμου στον πυρήνα. Έτσι. Και γύρω γύρω είναι άδειο χώρο. Τα ηλεκτρόνια, τα ηλεκτρόνια έχουν ελάχιστη μάζα. Άμα κοιτάξω μέσα στον πυρήνα, θα βρω τα πρωτόνια και τα νετρόνια, τα λέμε νουκλεόνια. Αυτά είναι 10 φορές μικρότερα από τον πυρήνα, το καθένα. Άμα κοιτάξω μέσα στο πρωτόνιο, θα βρω τα συστατικά του πρωτονίου που τα λέμε quarks. Δεν ξέρω πόσο μικρά είναι τα quarks. Ως τώρα δεν καταφέραμε ποτέ να μετρήσουμε το μέγεθος ενός quarks.